Οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι τέλος του μήνα. Απλώς να σας πω και ένα νεότερο, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στις 26 του μηνός, θα έχουμε και τον αγιασμό του σχολείου. Μάλιστα. Ώρα? Ώρα 5:30. Απογευματινή. 5:30. Ωραία. Βέβαια, οι εγγραφές κανονικά μέχρι τέλη του μήνα συνεχίζουν. Δηλαδή μέχρι 30 Σεπτέμβρη όποιος θέλει μπορεί να γραφτεί στο σχολείο. Ωραία. Να δώσουμε λίγο στους τηλεθεατές κάποια χαρακτηριστικά για κάποιους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, τι ηλικίες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, να σας πω ότι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι ένας θεσμός που λειτουργεί σχεδόν σε κάθε νομό της Ελλάδος. Στην Καβάλα λειτουργεί, φέτος είναι η 15η χρονιά που λειτουργεί στην Καβάλα και δίνουμε απολυτήριο ισότιμο με το γυμνασίου. Η φοίτηση διαρκεί 2 χρόνια, είναι σχολείο απογευματινό, οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 5 παρά μέχρι τις 8 και περίπου και έχουμε όλα τα βασικά μαθήματα, δηλαδή έχουμε ελληνική γλώσσα, αριθμητική, φυσική, πληροφορική, αγγλικά, κοινωνιολογία. Έχουμε δηλαδή όλα τα βασικά μαθήματα. Απλώς να συμπληρώσω ότι στο σχολείο μας δεν έχουμε βιβλία. Δουλεύουμε με σημειώσεις, δουλεύουμε μέσα στο μάθημα με συζήτηση, με διάλογο, με βιωματικές δραστηριότητες. Δεν γράφουμε εξετάσεις, γιατί ακριβώς το σχολείο έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ηλικιών. Μπορούν να γραφτούν όσοι είναι ενήλικες από 18 ετών και πάνω. Τώρα, πόσο πάνω, να σας πω ότι είχαμε και μαθήτρες και μαθητές που ήταν περίπου 70 χρονών. Ναι. Γιατί όχι. Για όλους υπάρχει δεύτερη ευκαιρία λοιπόν και ούκο λίγες φορές έχουμε αναφερθεί και με εκπομπές αλλά και με ρεπορτάζ για αυτό που παρέχει ας πούμε τον άμεσα ενδιαφερόμενο το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στο οποίο πώς μπορεί να εγγραφεί κυρία Τζάμο, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά? Επειδή τώρα πλέον το σχολείο που μέσα Σεπτέμβρη έχουμε ανοίξει και επειδή πλέον τα μαθήματα, μάλλον ο αγιασμός την επόμενη Δευτέρα γίνεται και τα μαθήματα ξεκινάνε, μπορεί να περάσει από το σχολείο. Το σχολείο μας βρίσκεται, συστεγάζεται στο 6ο Γενικό Λύκειο, το πρώην Πολυκλαδικό και το Μουσικό Σχολείο που είναι στη Ραψάνη, στο Στόμο Σμύρνης 10. Είμαστε κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, από 4.30 μέχρι τις 8 στο σχολείο. Οπότε μπορεί να κάνει την εγγραφή είτε να περάσει ο ίδιος, είτε στο τηλέφωνο του σχολείου 2510-245-001 τις ίδιες ώρες. Χρειάζεται να έχει κάποια έγγραφα μαζί του κάτι? Πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του δελτίο ταυτότητος και επίσης για να μπορέσει να γραφτεί στο σχολείο μας πρέπει να έχει και το πολιτήριο του δημοτικού. Τώρα αυτό θα πείτε είναι ένα πρόβλημα γιατί υπάρχουν κάποιοι που είναι από άλλες χώρες ή κάποιοι για παράδειγμα που δεν έχουν ολοκληρώσει το δημοτικό. Για το λόγο αυτό γίνονται εξετάσεις από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να μπορεί κάποιος να πάει για παράδειγμα ένα πρωινό σε κάποιο δημοτικό σχολείο να δώσει κάποιες εξετάσεις περίπου 2 ώρες διάρκειας και να πάρει και το απολυτήριο δημοτικού ώστε να μπορέσει η εγγραφή του να είναι ολοκληρωμένη σε εμάς. Ωραία, άρα και κάποιος ο οποίος δεν έχει τελειώσει το δημοτικό, μπορεί με αυτή τη διαδικασία να πάρει το πτυχίο και από εκεί πέρα να συνεχίσει το σχολείο ναι. Δεύτερης ευκαιρίας. Απλώς να πω και όσοι ενδιαφέρονται, όσοι είναι σε δεύτερη κατηγορία, νομίζω ότι οι εξετάσεις για απολυτήριο δημοτικού πρέπει να έχουν προγραμματιστεί στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Οπότε είναι ευκαιρία τώρα όποιος θέλει να πετυχεί σε εμάς. Ναι, όσο είναι νωρίς. Θα τον βοηθήσουμε ώστε να δώσει και για απολυτήριο δημοτικού και να μπορέσει να γραφτεί και στο σχολείο μας.